Καλημέρα και καλό μήνα να δημιουργήσουμε, όχι να έχουμε. Τη ζωή τη δημιουργούμε, δεν μας προκύπτει. Όλοι λοιπόν έχουμε ένα αλλά, ένα αλλά που μας κλέβει τη ζωή. Είναι η ιστορία που λέμε στον εαυτό μας και είναι αυτή η ιστορία που μας αποτρέπει από το να έχουμε τη ζωή που θέλουμε. Εγώ θέλω να κάνω αυτό, αλλά ο άλλο εγώ θέλω να κάνω αυτό, αλλά η συνθήκη. Υπάρχει πάντα ένα αλλά. Το αλλά, ξαναλέω, είναι η ιστορία που λέω στον εαυτό μου, την οποία μόνο αν ξεφορτωθώ, θα δημιουργήσω τη ζωή που θέλω. Έχω και εγώ το δικό μου το αλλά, φυσικά. Το πρώτο μου το δώρο, το βιβλίο, μεταφράζεται σε αρκετέ γλώσσε στο εξωτερικό και πριν από κάποιε εβδομάδε κυκλοφόρησε αγγλόφων η αγγλόφωνη έκδοση. Στην Αγγλία, και τον Απρίλιο, που είναι το μεγάλο το στοίχημα στην Αμερική. Έχω πολύ μεγάλου και πολύ φιλόδοξου στόχου για το εξωτερικό και ειδικά για την αγγλόφωνη αγορά, αλλά τα αγγλικά δεν είναι, δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Μιλάω πολύ καλά αγγλικά, αλλά κάθε κάποιε, αλλά πάλι, κάθε κάποιε παραγράφου υπάρχει μια λέξη την οποία δεν την έχω τόσο μπροστά μου όσο την ελληνική λέξη και θα κολώσω για 2-3 δευτερόλεπτα μέχρι να τη βρω. Εδώ και κάποιε εβδομάδε. Πλέον γράφω τις ιστορίες μου και στα αγγλικά και κάνω τα βιντεάκια μου και στα αγγλικά με σκοπό σύντομα να, να, να ανεβάσω την αγγλόφωνη έκδοση στο Instagram. Όλοι έχουμε ένα άλλα. Είναι η ιστορία που λέμε εδώ και χρόνια στον εαυτό μας. Σίγουρα έχεις ένα άλλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις ένα άλλα. Βρες το. Δούλεψέ το. Ξεφορτώσου το το αλλά που λε είναι η ιστορία που πρέπει να αλλάξει στην πράξη, όχι στα λόγια, για να έχει τη ζωή που θέλει. Ανάμεσα στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και στο σημείο που θέλεις να πας υπάρχει ένα αλλά. Βρέ το, δούλεψέ το, ξεφορτώσου το, θα σου κλέβει την ίδια σου τη ζωή. Καλημέρα και καλό μήνα.